Και έχουμε απόφαση για το μάτι μετά από 6 χρόνια, παρακαλώ. Η Ιωάννα Μάνδρου θα μας πει την απόφαση, αλλά και τι δημιούργησε αυτή η απόφαση. Έλα, Ιωάννα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Πριν από λίγα λεπτά βγήκε η απόφαση σε πρώτο βαθμό για την τραγωδία στο μάτι. Το δικαστήριο κήρυξε ένοχους μόνον 5 από τους 20 συνολικά κατηγορούμενους, στελέχη του πυροσβεστικού σώματος και στελέχη αρμόδια τότε για την αντιμετώπιση της φωνικής πυρκαγιάς, τους αναφέρω, Σωτήριος Περζούδης, αρχηγός τότε του πυροσβεστικού σώματος, Βασίλειος Μαρθεόπουλος, υπαρχηγός, Ιωάννης Φωστιέρης, διοικητής του ΕΣΚΕ, 2 ακόμα από το πυροσβεστικό σώμα, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και Χαράλα Προσλώτης. Όλοι οι άλλοι κηρύχθηκαν αθώοι. Εκτός ακόμα του ηλικιωμένου Αγγελόπουλος, περιμένετε να ειδώ το όνομά του. Ο οποίος έβαλε τη φωτιά στο φωτιά, και καταδικάστηκε για εμπρισμό. Οι άλλοι 5 καταδικάστηκαν κατά περίπτωση για ανθρωποκτονίες από αμέλεια και σωματικές βλάβες, όσοι οι νεκροί και όσοι οι τραυματίες. Η απόφαση με την αναγγελία της απόφασης μέσα στο δικαστήριο υπήρξε αποδοκιμασία. Πάρα πολύ μεγάλη αποδοκιμασία. Λογικό. Με από τους συγγενείς των θυμάτων, με φράσεις ντροπή και χειρότερα από τους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι ευνηδιάστηκαν από την απόφαση αυτή, η οποία ήταν επιηχέστερη ακόμα και της εισαγγελικής πρότασης. Θυμίζω ότι ο εισαγγελέας είχε προτείνει την ενοχή για 9. Βεβαίως απειλάγησαν και τα αυτοδιοικητικά στελέχη, Ρένα Δούρου Περιφερειάρχης και η Δήμαρχη της περιοχής. Άρα λοιπόν, κυρία αγαπητή Ιωάννα, μετά από 6 χρόνια και 104 νεκρούς, έχουμε 5 ενόχους στην πραγματικότητα. Προσβέστες. Έπεσαν στα μαλακά οι πάντες, όλοι οι άλλοι αθώοι, σαν να μην συνέβη τίποτα. Είχαμε 104 νεκρούς, δεν έγινε τίποτα εκεί. Αυτό καταλαβαίνω. Πάλι καλά που δεν απαγγείλαμε κατηγορίες στις οικογένειες. Είναι μια απόφαση η οποία έχει σοκάρει όχι μόνο το ακροατήριο που είναι συγγενείς αυτών των χαροκαμένων ανθρώπων, αλλά θα έλεγα είναι μια απόφαση που έχει σοκάρει σε κάθε περίπτωση. Η απόφαση αυτή έχει τελειώσει. Σοκάρει την κοινωνία μας, Ιωάννα, αυτή η απόφαση. Η κοινωνία μένει εμβρόντιτη. Όταν έκλαιγαν οι πάντες τότε που είχαμε τους 104 νεκρούς και μιλάγαμε όλοι για μια εθνική τραγωδία και περιμέναμε δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη αποφάσισε αυτό που μας ανακοινώνεις μόλις τώρα. Και σε ευχαριστούμε, Ιωάννα. Έχουμε τον Υπουργό Επικρατείας εδώ κοντά μας, τον κύριο Βορύδη, και θα τον παρακαλέσουμε να μας το σχολιάσει αυτό, και τη συνάδελφό μας, τη Μαριάννα Πυριώτη. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Είναι οπωσδήποτε μια συγκλονιστική ιστορία αυτή, κύριε Βορύδη, και περιμέναμε κάτι διαφορετικό εμείς οι πολίτες. Που δεν είμαστε ούτε δικηγόροι, ούτε δικαστές, ούτε τίποτα. Αλλά όταν έχεις 104 νεκρούς, ρε αδερφέ, κάτι άλλο περιμένεις από την πολιτεία σου. Εντάξει. Τώρα, εμένα δεν μου επιτρέπετε, το ξέρετε, να σχολιάζω δικαστικές αποφάσεις. Και, εν πάση περιπτώσει, σε εκκρεμή δίκη, γιατί ναι, μεν αυτή η δίκη ολοκληρώνεται σε πρώτο βαθμό. Προφανώς θα υπάρξουν εφέσεις. Πρέπει να δούμε και τη στάση του εισαγγελέως ως προς τις απαλλακτικές προτάσεις. Επομένως, υπάρχουν θέματα μπροστά. Άρα. Εμείς το ακούμε. Εντάξει. Με εμείς εννοώ τώρα. Ως πολιτεία. Η κυβέρνηση. Εντάξει. Η κυβέρνηση. Ναι, ναι. Προφανώς. Γιατί έτσι πρέπει να κάνετε, δεν δικαιούστε. Γιατί δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε κάτι άλλο. Σωστά, σωστά. Υπάρχει και αυτό που λέγεται κοινό αίσθημα. Υπάρχει και αυτό που λέμε ότι ρε παιδιά, έχει γίνει ένα μεγάλο κακό. Βλέπε και τώρα, Τέμπη. Δεν συμψηφίζει κανείς στις τραγωδίες, αλλά λες, τότε έγινε μια εθνική τραγωδία. 102, 104 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί, παιδάκια, παππούδες, γονείς, που έκαναν τον μπάνιο τους το καλοκαίρι. Και από όλο αυτό φτάσαμε σε 5 πλημελήματα. Κάποιων πυροσβεστών δεν είναι λογικό ο κόσμος να αναρωτηθεί. Αυτό είναι. Κοιτάξτε, δεν ξέρω. Να πω το εξής. Η απορία εύλογη και η αντίδραση εύλογη. Όλα αυτά είναι κατανοητά. Απλώς τώρα να μιλήσω όχι για το συγκεκριμένο, ναι, πιο αφηρημένα, πιο γενικά και κυρίως ως νομικός, να πω ότι κανένας για να ξέρει ακριβώς και να μπορεί να κρισιολογήσει λίγο πιο σοβαρά, πέρα δηλαδή αν θέλετε από το συναισθηματικό μέρος, το οποίο είναι απολύτως κατανοητό,
και να δει λίγο τα νομικά δεδομένα, πρέπει να ξέρει αρκετές λεπτομέρειες της δικογραφίας και της υποθέσεως. Πράγματα που δεν πρέπει να το ξέρεις όμως αυτό. Πρέπει να το μελετήσεις, πρέπει να το διαβάσεις. Εμείς μιλάμε περισσότερο συναισθηματικά, όπως αντιλαμβάνεστε, όπως περισσότεροι Έλληνες. Λογικό. Έτσι τοποθετούμαστε. Λογικό είναι. Μαριάννα, τι λες. Όχι, κατανοητό και σεβαστό. Δεν υπάρχει θέμα. Εγώ λέω πάντοτε το εξής, ότι όταν φτάνει μια υπόθεση τέτοιου τύπου στη δικαιοσύνη, μια τραγωδία τέτοιου τύπου, όπου είναι φανερό και πλέον βέβαιο ότι όλα όσα έχουν γίνει από βαριές αμέλειες, από λάθη και όχι από πρόθεση. Δηλαδή δεν μπήκε κανείς από πρόθεση να κάνει κάτι. Ήταν μια φυσική καταστροφή η οποία ξεκίνησε. Δεν μπόρεσε να ελεγχθεί, πέρασε τη μαραθώνος και από τη στιγμή που πέρασε τη μαραθώνος ο σχεδιασμός ήταν τόσο πρόχειρος και τόσο κακός που αντί για να απεγκλωβίζονται άνθρωποι ή να έχουν κενώσει, έγινε το ανάποδο. Εκεί αυτό το οποίο έχεις να πεις, γιατί εγώ έχω ζήσει και από κοντά, είμαι μεγαλύτερη και έχω ζήσει από κοντά και τις φοβερές πυρκαγιές, φωνικές πυρκαγιές στην Ηλία το 2007. Δηλαδή το έχω ζήσει και τότε ο συγχωρημένος ο Μήνος ο Κυριακού μας είχε στείλει κάτω, τους πολιτικούς συντάκτες είχε στείλει κάτω, γιατί αντιλαμβανόμασταν τη βαρύτητα. Και εκεί πάρα πολύ νεκροί. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εδώ, εάν η δικαιοσύνη, συνεκτιμώντας αυτά που είπε ο κύριος Βορύδης πριν, επέβαλε ποινές σε αυτούς τους πέντε, δεν ξέρω αν ήταν, δεν ξέρω ποιες είναι, γιατί υπάρχει και το εφετείο, υπάρχει, και πραγματικά βασίστηκε στα στοιχεία. Δεν μπορεί η δικαιοσύνη, και πρέπει να το καταλάβουμε κάποια στιγμή, δεν μπορεί η δικαιοσύνη με στοιχεία τα οποία δεν είναι, αν όχι έολα, τέλος πάντων δεν είναι αποδεκτά, να επιβάλλει ποινές σύμφωνα με τη στεναχώρια και το πένθος το δικό μας. Αλλά εάν μετά από αυτό. Ένα λεπτό. Προφανώς για τη φυσική καταστροφή δεν έφταιγε ούτε κανένας περιφερειάρχης, ένα πολιτικό πρόσωπο, κανένας πυροσβέστης, κανένας αστυνομικός, κανένας δήμαρχος. Ότι δεν υπήρχαν σχέδια. Μάλιστα. Όμως εκεί και η αιρετή και η μη αιρετή είναι εκεί για να διαχειρίζονται. Δεν το διαχειρίστηκαν σωστά. Λέω το εξής τώρα. Εάν μετά από 6 χρόνια πάμε σε 5 πλημμυρηματικές ευθύνες κάποιων πυροζεστών, περίπου είναι σαν να λέμε ότι ήταν και ευθύνη των κατοίκων της περιοχής, των ανθρώπων που κάηκαν ζωντανοί, να καταφέρουν να φύγουν. Όχι, διότι δεν είναι. Διότι δεν γίνεται να μην αποδοθεί πουθενά η ευθύνη της μη διαχείρισης. Κάποιος δεν διαχειρίστηκε κάτι. Κακή διαχείριση είναι δεδομένη. Αλλά δεν ξέρω, δεν είμαι νομικός, ο κύριος Βορύδης ξέρει καλύτερα, εάν η κακή διαχείριση και όχι ας πούμε η βαριά αμέλεια σε ένα, ας πούμε ότι το κτίριο, ξέρω εγώ, ή ένα κτίριο όπως έγινε ας πούμε στους σεισμούς, στη Ρικομέξα, αν θυμόσαστε. Είχαν γίνει κάποιες ενέργειες οι οποίες έβλαψαν τη στατικότητα του κτιρίου. Εδώ δεν είμαι σίγουρη, κύριε Βορύδη, αν υπήρχαν ζητήματα στα οποία μπορεί να πει κανείς δεν είχατε κάνει ασκήσεις εκένωσης. Ποιος έχει κάνει ασκήσεις εκένωσης σε αυτή τη χώρα, λέω τώρα. Ναι, έτσι με αυτή την έννοια όμως δεν θα βρίσκουμε ποτέ υπεύθυνο. Όχι. Από εδώ πάνε και άλλοι, θα λέμε δεν δηλαδή. Νομίζω ότι νομικά υπάρχουν αυτά. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά δεν ο πολίτης πώς τώρα θωρακίζεται εναντί αυτών. Αυτό. Νομίζω ο Θεός, ότι αλλάζοντας την νομοθεσία. Αυτό το οποίο λέει και ο κύριος Παυλόπουλος και ο κύριος Οικονόμου, να το πω λίγο πώς το μεταφράζω εγώ με τα δικά μου λόγια. Μία τέτοιου τύπου ποινή για μία τέτοιου τύπου τραγωδία, για ένα τέτοιο μέγεθος τραγωδίας και καταστροφής, είναι αναντίστοιχη. Μπορεί να μην μπορούμε να προσδιορίσουμε αν φταίει το δικαστήριο, ή αν φταίει ο τρόπος που συντάχθηκε η ποινική δικογραφία, ή αν φταίει ο τρόπος που γίνανε οι κατηγορίες, η εισαγγελία που τις απέδωσε, ή αν φταίει πιο πίσω το να υπάρχει ένα πλέγμα διατάξεων το οποίο να προσδιορίζει με ακρίβεια την ευθύνη. Αλλά πάντως η γενική αίσθηση είναι ότι κάτι φταίει. Κάτι φταίει, έτσι είναι. Η γενική αίσθηση είναι ότι κάτι φταίει. Και πρέπει να βρεθεί αυτό το κάτι, κύριε Υπουργέ. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω, μπορεί το δικαστήριο να κάνει και καλά τη δουλειά του. Δεν το ξέρω τώρα εγώ αν έκανε καλά ή κακά τη δουλειά του. Αυτό θα ισχύει. Αλλά πάντως. Ότι έκανε καλά τη δουλειά μου. Ναι. Γραφεί αυτή είναι, αυτά είναι τα στοιχεία, αυτό έκανε. Αλλά πάντως, το σίγουρο είναι ότι η σειρά των ευθυνών, έτσι όπως επιμερίζονται και αναλύονται, προφανώς μας αφήνει με μία αίσθηση ότι δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν. Σωστά, αυτό σωστά. Είναι νομίζω. Τώρα, κύριε Υπουργέ, πάμε σας παρακαλώ στα πολιτικά, στα ευρύτερα πολιτικά. Θα γίνει μεγάλο θέμα μέσα στη μέρα, αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Θα συζητηθεί πολύ έντονα.